Σας χαιρετώ από το δημιουργικό μας καλλιτεχνείο στη Δράμα. Είμαι η Αθανασία και θα δουλέψουμε παρέα ένα πανέμορφο ανοιξιάτικο κεραμίδι. Θα δουλέψουμε με τα Antique Paint Maya's Memories. Ξεκινάμε να περάσουμε όλο το κεραμίδι μας με το Antique Paint White. Επίλεξα να δουλέψουμε ένα ριζόχαρτο της σειράς Maya's Memories. Κόβουμε το ριζόχαρτο στην εσοχή από το σπιτάκι ώστε να του δώσουμε 3D εφέ. Χρησιμοποιούμε κόλλα για ντεκουπάζ, βρέχουμε λίγο το ριζόχαρτο και εφαρμόζουμε στο κεραμίδι. Ξαναπερνάμε επάνω από το ριζόχαρτο πάλι κόλλα για ντεκουπάζ. Χρησιμοποιούμε το Silk Clay, έναν πάρα πολύ ελαφρύ πυλό, ώστε να μας δώσει το 3D εφέ. Δίνουμε το σχήμα που θέλουμε να έχει ο πυλός μας, τοποθετούμε κόλλα για ντεκουπάζ, εφαρμόζουμε τον πυλό και προσεκτικά εφαρμόζουμε και από πάνω το ριζόχαρτο. Κολλάμε επίσης με την κόλλα για ντεκουπάζ. Για να μονώσουμε το ριζόχαρτο, περνάμε το Velvet Βερνίκι της σειράς Maya's Memories. Με ένα σκληρό γυαλόχαρτο, λιένουμε και απομακρύνουμε το ριζόχαρτο που περισσεύει. Με τα διακοσμητικά ξυλάκια θα φτιάξουμε τον φράχτη. Δίνω το σχήμα που θέλουμε και με ένα κοπιδάκι κόβουμε τα κομμάτια που περισσεύουν. Με την heavy body gel κολλάμε το κάθε ξυλάκι ξεχωριστά. Με το Antique Paint White Base της σειράς Maya's Memories θα κάνουμε την ενσωμάτωση στο ριζόχαρτο όπου απαιτείται. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το Antique Paint Winer End, το οποίο θα αναμίξουμε με τη Mineral Powder, δημιουργώντας ένα μείγμα πιο ισχυρό και κάνουμε πάλι τη συνέχεια στην ενσωμάτωσή μας.
Με την Mineral Pounder καταφέρνουμε να καλύψουμε κάθε τυχόν ένδειξη από το ριζό χαρτό μας. Με το Antique Paint Rent Peach δίνουμε σκίαση ενσωμάτωσης στην σκεπή ακριβώς στο σημείο που έχουμε κόψει το ριζόχαρτο για να κάνουμε το 3D εφέ. Για την διακόσμηση του παραθύρου χρησιμοποιούμε τον ελαστικό κωδικό 719 της NICARD, βάφουμε με το Rent Peach και κολλάμε το ελαστικό μας με τη Heavy Body Gel. Χρησιμοποιούμε τον ελαστικό κωδικό L414, το βάφουμε πάλι με το Rent Peach και θα δώσουμε ένα 3D εφέ στο πορτάκι. Χρησιμοποιούμε το Heavy Body Gel για να κολλήσουμε την ελαστική τρεσούλα. Με τον ελαστικό κωδικό L180 θα φτιάξουμε το καγκελάκι στην πόρτα. Κολλάμε επίσης με το Heavy Body Gel. Με το Antique Paint Light Pistachio βάφουμε όλο το φράχτη. Στεγνώνουμε και περνάμε πάλι ένα δεύτερο πέρασμα. Θα χρησιμοποιήσω τον ελαστικό πυλό Do & Dry με ένα καλουπάκι σιλικόνης με σχέδια από γλαστρούλες και θα διακοσμήσω το κεραμίδι μου. Κολλάω όλα τα στοιχεία που έχω βγάλει με πυλό
με το Heavy Body Gel. Στη συνέχεια με ένα καουτσούκ πινελάκι δίνω σχήμα στον πυλό μου. Με τα καλουπάκια από σιλικόνη ετοιμάζω τα λουλουδάκια και τα τοποθετώ ανάλογα στα σημεία που επιθυμώ. Στη συνέχεια βγάζω και φυλλαράκια. Και το κεραμίδι μας έχει πάρει αυτή τη μορφή. Αφήνουμε να στεγνώσει ο πυλός για να μπορέσουμε να βάψουμε καλύτερα όλα τα στοιχεία που έχουμε βγάλει. Για να εμπλουτίσω περισσότερο το κεραμίδι μου, βγάζω και 2 καρδούλες. Με το Antique Paint Sandal Wound δίνουμε σκιάσεις στο έργο μας. Βάφουμε τις γλαστρούλες. Περνάμε το Sandal Wound σε όλο το φράχτη, αφαιρούμε με μωρομάντιλο και δίνουμε μια πάρα πολύ όμορφη παλαιώση. Βάφω τις καρδούλες με το Antique Paint Rent Piece. Και με το Antique Paint Pine Rent ξεκινάω να βάψω όλα τα τριανταφυλάκια που έχω βγάλει με πυλό. Με το χρώμα του ευκάλυπτου και το αλγέα ξεκινάω να βάψω τα φυλλαράκια μου.
Στη συνέχεια χρησιμοποιώ ένα χοίρινο πινέλο, την πάστα Sabi Paste και περνάω ένα ελαφρύ dry brush σε όλα τα στοιχεία από πυλό. Εμπλουτίζω κάποια σημεία που θέλω να δώσω ένταση με τα χρώματά μου. Με το Antique Paint χρώμα Yellow Powder δίνω λίγο ένταση στις μαργαριτούλες. Χρησιμοποιώ την απόχρωση Forest Green για να δώσω περισσότερη ένταση σε ένα θαμνάκι. Επιστρέφω και κάνω πάλι Dry Brush με το χοίρινο πινέλο και τη Sambi Paste. Στη συνέχεια με την απόχρωση Sandalwood δίνω περιφερειακά μία σκίαση. Με το κοντούρ χρώματος brush δίνω κάποιες λεπτομέρειες στα κλαδιά που βγάζει το ριζό χαρτό μου. Με τις Wax Paste δακτυλοπατίνες περνάω και δίνω φωτίσματα στα σημεία από τον πυλό. Να μην βάλουμε και ένα πουλάκι για διακόσμηση, τι λέτε? Βάφω το ελαστικό πουλάκι με κωδικό L220 με το Sandalwood, κάνω ελαφρύ dry brush με τη Sambi Paste και περνάω πατίνα. Με τη Moss Effect πάστα της Cadence δίνω λίγες λεπτομέρειες ώστε να εμπλουτίσω το κεραμίδι μου δίνοντας πανέμορφο εφέ βρύα. Τέλος, για να θωρακίσουμε το κεραμίδι μας, περνάμε το Puring Glaze, το βερνίκι σμάλτου, σε όλη την επιφάνεια από το κεραμίδι μας και τοποθετώ λίγο περισσότερο μέσα στο παραθυράκι ώστε να δώσουμε το εφέ του γυαλιού. Και το ανοιξιάτικο κεραμίδι είναι έτοιμο.
Με αυτό το πανέμορφο ριζόχαρτο της σειράς Magias Memories, τα αγαπημένα μας προϊόντα Magias Memories, έχουμε ολοκληρώσει ένα ανησιάτικο πανέμορφο κεραμίδι. Έχετε την αγάπη μου. Σας χαιρετώ. Αθανασία από το Καλλιτεχνείο. Γεια σας.